Σε κάτι άλλο τώρα, πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο για να κλείσουμε έτσι το δελτίο μας. Ευχές. Ευχές για τη σημερινή ξεχωριστή ημέρα για τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Άρη Γιαννακίδη. Καθώς το γραφείο του γέμισε σήμερα με δώρα και ευχές από πολίτες που έσπευσαν να του ευχηθούν για την ονομαστική του γιορτή. Η παρουσία των πολιτών στο γραφείο έδωσε μια ξεχωριστή νότα, όπως ανέφερε ο κύριος Γιαννακίδης, σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που παίρνουν όλοι, δίνοντάς του παράλληλα κουράγιο, όπως είπε, να συνεχίσει να αγωνίζεται μαζί με τους συνεργάτες του για την περιφέρεια. Από λουλούδια, δώρα και ευχές γέμισε το γραφείο του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρη Γιαννακίδη, καθώς είχε την ονομαστική του εορτή. Από το πρωί, ο κύριος Γιαννακίδης δεχόταν στο γραφείο του πολίτες, οι οποίοι θέλησαν να τον δουν από κοντά και να του ευχηθούν για τη γιορτή του, αλλά και για το δύσκολο έργο το οποίο έχει να επιτελέσει. Ο κύριος Γιαννακίδης, χαλαρός και ευδιάθετος, ευχαρίστησε όλους όσους τον επισκέφτηκαν, εκφράζοντας τη συγκίνησή του που δεν τον ξέχασαν. Είναι πολύ συγκινητικό που υπάρχει η παρουσία του κόσμου, τη φυσική, τη τηλεφωνική. Από όλη την περιφέρεια πλέον της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλω να στείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μου. Παρά το χαρούμενο και εορταστικό κλίμα που επικρατούσαν, ο Περιφερειάρχης δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στις δύσκολες μέρες που περνούν η χώρα και οι πολίτες, λέγοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του θα κάνουν ό,τι μπορούν για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι πολιτικοί μπορεί να είναι απρόσωποι, αλλά αυτοί που επιμίζονται θεσμικούς ρόλους κουβαλάνε και ένα ανθρώπινο προσωπείο. Που με διακατέχει ως παρουσία θεσμική είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω όλους όσους με θυμηθήκανε και μου ευχήθηκαν καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την πατρίδα μας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και την εμπιστοσύνη σας. Καλό βράδυ σε όλους. Σημαντική επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.